μας ρωτήσουν τι κολλάει περισσότερο στη σχάρα μας, θεωρώ ότι περισσότεροι θα απαντήσουμε ότι κολλάει το ψάρι. Ναι, όντως το ψάρι είναι ένας μπελαλίδικος μεζές που κολλάει στη σχάρα μας και όχι μόνο χαλάει τη σχάρα, μας χαλάει και τη μόστρα γιατί βγαίνει το ψάρι κατεστραμμένο. Οπότε έχουμε μια φοβερή μάχη ανάμεσα σε ένα κρεμμύδι και μια σχάρα αλουμινίου. Δηλαδή θα περάσουμε με κρεμμύδι ένα κομμάτι της σχάρας για να δούμε εάν βοηθάει στο να μην κολλάει το ψάρι, και στην άλλη μεριά της σχάρας θα έχουμε τη σχάρα αλουμινίου της Grill Grate, η οποία είναι αποχυτό αλουμίνιο και διατείνεται ότι δεν κολλάει και δεν βγάζει φωτιές από κάτω η ψισταριά. Η τεράστια διαφορά που έχουμε να κάνουμε στην αρχή είναι ότι το κρεμμύδι κοστίζει 0,05 ευρώ και η σχάρα κοστίζει συγκεκριμένα 89 ευρώ που θα δούμε. Οπότε να δούμε who the winner is στο βίντεο που ακολουθεί.
δεν κόλλησε καθόλου, δηλαδή περάσαμε τη σχάρα με λίγο κρεμμυδάκι και δεν κόλλησε καθόλου το ψάρι, χωρίς να βάλουμε έξτρα λάδι, χωρίς να βάλουμε μαγιονέζες, χωρίς να βάλουμε διάφορα άλλα πράγματα. Χρειάστηκαν 5 λεπτά σε κάθε πλευρά για να είναι έτοιμο το ψάρι μας, δηλαδή να είναι ζουμερό. Οικονομική και γρήγορη λύση και βγήκε λίγη φλόγα, αλλά δεν μας έκαψε το ψάρι. Η σχάρα Grill Grade δεν κόλλησε ούτε και αυτή σε καμία περίπτωση. Χρειάστηκαν 7 λεπτά σε κάθε πλευρά, είδατε και στο βίντεο ότι χρειάστηκε λίγο παραπάνω. Καλύτερα σημάδια ψησίματος, burn marks δηλαδή γίνανε πιο ωραία στο ψάρι επάνω από την ψησταριά. Καθαρότερη ψησταριά, δεν έπεσε δηλαδή πολύ υλικό κάτω. Και λίγη φλόγα που δεν έκαψε το ψάρι. Άρα, αν θα επέλεγα ένα νικητή, με διαφορά στήθους θα έλεγα το κρεμμύδι, γιατί είναι φτηνότερο, οικονομικότερο και υπάρχει σε όλα τα σπίτια. Ενώ η επένδυση των 89 ευρώ για να πάρουμε τη σχάρα την Greek Grade, okay, θα μας κάνει μια δουλειά, αυτό που γλιτώνουμε στην ουσία είναι καθαρότερο barbecue. Άρα θα επέλεγα το κρεμμύδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Σας δούμε σε επόμενο βίντεο.